Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα ψωμάκι πάρα πολύ special, ένα πολύ ιδιαίτερο. Και εγώ πρώτη φορά όταν το είδα δεν πίστευα πόσο απλό μπορεί να είναι, αλλά είναι εντυπωσιακότατο και μπορούμε να το σερβίρουμε είτε σαν αλμύρη εκδοχή είτε σαν γλυκιά. Πάμε να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το ζυμάρι. Για το ζυμάρι, ωστόσο νομίζω ότι έχετε μάθει τα πράγματα. Χρειαζόμαστε ένα μίξερ και χρειαζόμαστε πολύ αγάπη για το ζυμαράκι μας. Γιατί όσο αγάπη του δίνουμε, τόσο πιο νόστιμο θα γίνεται. Λοιπόν, παίρνω τον κάδο του μίξερ και προσθέτω το γάλα μου. Τέλεια. Και το επόμενο βήμα το ξέρετε. Πρέπει να προσθέσουμε οπωσδήποτε τη μαγιά μας, τη ζαχαρίτσα μας. Και τι πρέπει να κάνουμε κυρίες και κύριοι, πρέπει να ανακατέψουμε και να αφήσουμε το μείγμα μας να ομογενοποιηθεί. Πρέπει να δουλέψει η μαγιά. Πρέπει έτσι να φουσκώσει η μαγιά για να βγει ωραίο το ψωμί μας. Καλό θα ήταν το γάλα μας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να μπορέσει να φουσκώσει γρήγορα η μαγιά μας. Οπότε αφήστε το καμιά ωρίτσα πριν σε θερμοκρασία δωματίου για να είμαστε σίγουροι. Σε περίπτωση που σας πω να το ζεστάνετε πρώτα, υπάρχει περίπτωση να το παραζεστάνετε και να κάψετε τη μαγιά. Οπότε μην το κάνετε σε καμία περίπτωση. Έτσι όπως είναι το μείγμα, καλό είναι να το αφήσουμε για τουλάχιστον μισή ωρίτσα να λειτουργήσει η μαγιά, να φουσκώσει περισσότερο για να γίνει καλύτερο το ψωμί μας. Άμα δεν έχετε χρόνο, συνεχίζετε, αλλά δεν είναι σωστό. Πρέπει να αφήσετε κανονικά να φουσκώσει λίγο το μείγμα και χτυπάμε στον κάδο του μίξερ για 5 λεπτάκια μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να γίνει το ζυμάρι μας τέλειο. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θέλω να περιμένετε 5 λεπτά να ξεκολλήσει από τον κάδο του μίξερ και να δέσει ωραία, ωραία. Κοιτάξτε πόσο ωραίο που είναι. Τώρα, μία σταλίτσα ελαιόλαδο. Όχι πολύ, ίσα-ίσα για να μην κολλήσει. Και εδώ πέρα δίπλα σας έχω ένα έτοιμο φουσκωμένο ζυμάρι για να δείτε πώς πρέπει να γίνει ακριβώς μετά από μία ωρίτσα. Θα αφήσετε το ζυμάρι σας μία ωρίτσα με μία μεμβράνη, όπως εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Τέλεια. Να φουσκώσει καλά και να διπλασιαστεί σε μέγεθος. Βλέπετε πόσο είναι η διαφορά. Είναι τεράστια. Πρέπει να τα αφήσουμε. Τώρα, εγώ λέω μία ώρα, αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι κρύο το σπίτι σας και να χρειαστεί παραπάνω ώρα. Υπάρχει περίπτωση να είναι ζεστό το σπίτι σας και να χρειαστεί λιγότερη ώρα. Οπότε, από τα 45 λεπτά μέχρι τη μία μισή ώρα έχετε το νου σας. Πρέπει να διπλασιαστεί και αυτό είναι το βασικό. Αυτό θα το αφήσω στην άκρη, γιατί θα κάνω άλλο ένα σερβικό ψωμάκι μετά. Και θα συνεχίσω κατευθείαν με αυτό εδώ το ψωμάκι. Το μίξερ έχουμε τελειώσει. Τα αφήνω στην άκρη και συνεχίζω με το ζυμαράκι. Ανοίγετε τη μεμβράνη και σε αυτό το σημείο κάθε φορά που ανοίγω τη μεμβράνη από ένα ψωμάκι λατρεύω τη μυρωδιά που βγαίνει από τη μαγιά. Θα το έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι κάποια πράγματα που πραγματικά με ενθουσιάζουν και αυτό είναι κάτι που με ενθουσιάζει, το άρωμα που έχει μαγιά. Μ' αρέσει όταν πιάνω το ψωμί και ξεφουσκώνει. Κοιτάξτε εδώ. Και σου δείχνει ότι υπάρχει ενέργεια μέσα σε αυτή τη ζύμη. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίες ίνες έχει κάνει το ψωμί. Βλέπετε. Αυτό εδώ είναι φανταστικό. Τώρα, παραδοσιακά η συνταγή θέλει να χωρίσετε 13 ακριβώς ζυμαράκια. Το γιατί δεν γνωρίζω, αλλά θα το γνωρίζει η αρχισυντάκτρια, οπότε θα μας γράψει κάτι γιατί το χωρίζουμε σε 13 ζυμαράκια. Σε 13 πρέπει να το χωρίσουμε για να βγει σωστά το ψωμί. Άρα, υπολογίζουμε περίπου 7 και 7, 14, αλλά θέλει 6 και 7. 6 και 7, από εδώ θα κόψω 7, από εδώ θα κόψω 6. Άρα από εδώ πρέπει να κόψω 6, στη μέση και στα 3. 3, 1, 2, 3, 6 και εδώ πέρα πρέπει να κόψω 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αλλά είμαι χάρακας. Το βλέπετε έτσι. Λοιπόν, το ζυμαράκι είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται καν αλεύρι για να το ανοίξουμε. Θα το ανοίξουμε κατευθείαν τα χέρια. Κοιτάξτε τι ωραίες τρύπες που έχει κάνει μέσα η μαγιά. Τις βλέπετε. Είναι φανταστικό. Αυτό το ψωμάκι το λατρεύω και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Τώρα, όπως είναι, πάρτε με το χέρι σας, κάντε ένα μικρό μπαλάκι εδώ πέρα. Πάρτε τον πλάστη σας και ανοίξτε σε έναν δίσκο περίπου, εδώ λίγο έτσι με τα χέρια, περίπου στα 10 εκατοστά. Εδώ και εδώ. Και εδώ, και εδώ, αυτό είναι το τέλειο. Πάρτε το πρώτο,
βάλτε το στο ταψάκι και μόλις το βάλετε, θέλουμε το βουτυράκι μας το λιωμένο, θα λείψουμε με βούτυρο, εδώ, και θα βάλουμε το επόμενο από πάνω και θα σχηματίσουμε γύρω-γύρω ένα ψωμί. Θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Πάμε για το δεύτερο. Εδώ. Πάει και το δεύτερο. Αλήφουμε. Και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με όλα τα υπόλοιπα. Και το τελευταίο μας, εδώ. Οπότε βλέπετε τι έχουμε σχηματίσει. Το τελευταίο το βάζουμε από κάτω και από πάνω. Ουσιαστικά το ένα αγκαλιάζει το άλλο. Ξέρετε λίγο ακόμα βουτυράκι και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ιδιαίτερος, α, εδώ πέρα έχω κάνει μια τρυπούλα, δεν πειράζει, θα φτιάξω. Ορίστε. Ο τρόπος ψησίματος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος, δεν τον έχουμε συνηθίσει, αλλά πρέπει έτσι να γίνει γιατί το ψωμάκι μας πρέπει να βγει τραγανό και αφράτο την ίδια στιγμή. Λοιπόν, έχω λίγο κρόκο αυγού, θα λείψω από πάνω, εδώ, και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Ξεκινάμε με 200, αλλά μετά πρέπει να χαμηλώσουμε. Γιατί θέλουμε να πάρει ωραίο χρώμα στην αρχή από πάνω να φουσκώσει και μόλις φουσκώσει, επειδή το ένα αγκαλιάζει το άλλο, καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλά διαφορετικά πάχη μέσα του ψωμί που πρέπει να ψηθούν. Πρέπει να ψηθεί μέχρι μέσα μέσα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε αλουμινόχαρτο και να ψήσουμε στους 160 για άλλα 20 λεπτά. Συνολικά θέλει 40 λεπτά, 20 λεπτά στους 200, έτσι όπως το βλέπετε, ξεσκέπαστο. Πέραμε το σουσαμάκι του, τέλεια. 200 βαθμούς, ξεσκέπαστο και μετά, για 20 λεπτά και μετά από 20 λεπτά θα ανοίξω το φούρνο, θα καλύψω με αλουμινόχαρτο γρήγορα, θα χαμηλώσω τη θερμοκρασία στους 160 και θα συνεχίσω να ψήνω για άλλα 20 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο το ψωμάκι μου θα το βγάλω έξω, θα το αφήσω να κρυώσει και θα ετοιμάσω τις γαρνιτούρες για να το σερβίρω. Και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό είναι. Το φανταστικό με αυτό το ψωμάκι είναι ότι χωρίζει το ένα με το άλλο. Κοιτάξτε εδώ. Και όπως σας είπα, έχει τελείως διαφορετικές υφές. Εδώ πέρα είναι πιο μαλακούλη γιατί ακουμπούσε το ένα με το άλλο. Έξω-έξω είναι πιο σκληρό, πιο τραγανό και από κάτω είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι σαν κρεβατάκι, το βλέπετε. Το λατρεύω. Είναι φανταστικό, σαν τεχνοτροπία, σαν γεύση, σαν ψωμί γενικά. Δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο. Εγώ με αυτό λοιπόν το ψωμί εδώ που βλέπετε, εδώ, θα ετοιμάσω δύο διαφορετικά πρωινά. Ή πείτε το και γεύματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με ένα τηγανάκι, εδώ, και θα ετοιμάσω, όπως πολύ καλά μπορείτε να φανταστείτε, αυγά με μπέικον κανονικά για να φάμε το πρωινό μας. Λοιπόν, θέλω για έναν φυσιολογικό άνθρωπο σαν και εμένα 3-4 φέτες μπέικον. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται πολύ, αλλά μένα μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Επειδή έχω 5 όμως εδώ πέρα, ένα τις βάλω και τις 5, αμαρτία να τις πετάξουμε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, 3, 4, 5. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι αν ψήνουμε μπέικον, δεν βάζουμε ποτέ λαδάκι. Το μπέικον είναι η κοιλιά του γουρουνιού, είναι ένα παχύ κομμάτι κρέατος, οπότε συνήθως το ψήνουμε με το ίδιο το λίπος που βγάζει το μπέικον. Τώρα, αν πάρετε άλυπο μπέικον, είναι σαν να μην πάρετε μπέικον. Καλύτερα να πάρετε κάτι άλλο. Πάρετε γαλοπούλα, να πάρετε παστράμι, να πάρετε κάτι πιο άλυπο. Αλλά όταν ψήνουμε μπέικον πρέπει να το χαρούμε. Αφήστε να ψηθεί και αφήστε το να χορέψει πάνω στο τηγάνι. Όταν το βλέπουμε να κάνει τσούκου 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 τσούκου, σημαίνει πως κάτι νόστιμο άρχισε να γίνεται. Αυτό που μου αρέσει μόνο να κάνω στο μπέικον είναι καθώς ψήνεται να βάζω λίγο πιπεράκι, γιατί είναι σχετικά αλμυρό, απλά του λείπει πάντα το πιπέρι. Λοιπόν, άρχισε να γίνεται ωραίο και σεξι, το βλέπετε. Οχ, οχ και οχ. Εσείς βέβαια δεν το κάνετε αυτό που κάνω εγώ γιατί θα καείτε. Αλλά εγώ έχω συνηθίσει, δεν καίγομαι πια και φτιάχνω ωραία τον μπέικον. Τώρα, καθώς ψήνει τον μπέικον, το πάω λίγο στην άκρη, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Στην άκρη τον μπέικον και χαμηλώνω λίγο τη φωτιά. Θα προσθέσω τώρα ελάχιστο λαδάκι εδώ. Βλέπετε. Και εδώ που προσέθεσα το λάδι, θα σπάσω μέσα ένα, δύο αυγουλάκια. Εδώ.
Εδώ πέρα μου έσπασε ο κρόκος, αλλά εδώ πέρα ήταν δίκροκο, οπότε κέρδισε έναν κρόκο. Ουσιαστικά άρα δεν έχασα κανέναν κρόκο στη συνταγή μου. Λοιπόν, καθώς έχω βάλει μέσα και τα αυγουλάκια μου, έχω λίγο τυράκι από δίπλα. Θα βάλω και το τυράκι εδώ. Και είναι ο κλασικός τρόπος που κάνουν οι γιαγιάδες τα αυγά μάτια με το μπέικον. Δεν θα πάω πιο μακριά, θέλω να το κάνω πιο παραδοσιακό. Οπότε θα ρίξω το αλάτι πάνω στα αυγουλάκια μου. Θα ρίξω το πιπέρι. Και Παναγία μου, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτόν εδώ το μεζέ. Ανακατέψτε λίγο το μπέικον από πίσω. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Και για μια φορά αφήστε το μπέικον να αλλάξει γεύσεις με όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σημαντικό. Το ζουμάκι που πέφτει από το μπέικον είναι καλό να πηγαίνει στα αυγά. Γιατί? Γιατί τα κάνει πολύ πολύ πιο νόστιμα. Εδώ. Τέλειο. Δεν υπάρχει. Αυτό εδώ, να σου πω την αλήθεια, επειδή έσπασε που έσπασε ο κρόκος, θα το γυρίσω και από την ανάποδη. Εδώ. Για να γίνει πιο ωραίο. Αυτά θα τα αφήσω μάτια. Θα αφήσω και αυτό εδώ ανοιχτό. Θα γυρίσω και το τυράκι μου. Και λατρεύω να ψήνω κάπως έτσι το πρωινό μου. Με ένα πιρουνάκι και ένα μαχαιράκι κάνεις θαύματα. Και βέβαια ένα τηγανάκι. Χωρίς τηγάνι δεν γίνεται. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε το πρώτο μας πρωινό. Που αυτό ουσιαστικά ήταν και το δύσκολο. Και βάζω αυγό εδώ. Αυγό εδώ. Παναγία μου. Τυράκι και μπέικον από δίπλα. Εδώ. Και αυτό εδώ. Και αυτά εδώ. Αυτό το φαγητό εδώ χρειάζεται ένα χειροκρότημα. Μπορώ να το έχω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν η πιο εύκολη συνταγή που μπορούσε να κάνεις. Ανασύναμα είναι η πιο εντυπωσιακή. Κοιτάξτε εδώ. Πέφτει ο κρόκος. Πάει πάνω στο ψωμάκι, έχεις το μπέικον, έχεις το τυρί σου, έχεις το ψωμί το χειροποίητο. Οπότε νομίζω ότι αυτό κέρδισε τους περισσότερους από εσάς. Το μόνο που θα κάνω είναι να ρίξω μία σταγιά ελαιόλαδο από πάνω, μία σταγιά, λίγο φρέσκο πιπέρι, εδώ. Και βέβαια όλα αυτά τα φαγητά θέλουν μία δόση φρεσκάδας. Η φρεσκάδα αυτή βγαίνει πάντα μα πάντα από τα φρέσκα μας μυρωδικά. Ρίξτε λίγο θυμαράκι και κατευθείαν πήρε ζωή όλο το πιάτο. Λίγο θυμαράκι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τώρα, για το δεύτερο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ντρέπομαι που θα είναι τόσο απλά, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι, θα πάρω βούτυρο, θα βάλω στο ψωμί, εδώ πέρα ανάμεσα, και έτσι όπως θα βάλω το βούτυρο, πάρω άλλο ένα κουτάλι, θα βάλω μαρμελάδα, εδώ, θα κάνω σαν ένα είδος σκόουν, να σας πω την αλήθεια. Θα καπακώσω το ένα με το άλλο, εδώ. Και ουσιαστικά κάναμε ένα ωραίο, ωραίο σκόουν με μαρμελάδα και βούτυρο. Θα ρίξω λίγο άχνη ζάχαρη από πάνω, εδώ. Και βέβαια, όλα μας μα όλα μας τα γλυκά πρέπει να συνοδεύονται από ένα δυόσμο ή μία μέντα για να μας δίνουν πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Βουάλα! Δύο πρωινά με ένα ψωμί, με ένα ιδιαίτερο ψωμί, βγαλμένο από τη Σερβία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά που ήσασταν μαζί μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Να είστε και στο επόμενο επεισόδιο και στο παραεπόμενο και για τα επόμενα 100 που θα κάνουμε. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο, φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά, να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Γεια σας!